Μου το λένε δύο λόγια, για τον ΠΑΟΚ. Για σένα και τον ΠΑΟΚ. Για τον Κίζα, δίνει δύο μπέναλτι αγκαλιά του Λισγάρα. Ο Πρίγιοβιτς, όχι. Εμένα, όταν παίζεις με τα χέρια. Είσαι άδικος. Μισό, μισό. Το είδε με πέντε παουξίδες φίλους και τον είπαν οι παουξίδες. Δεν έχει ξαναλύσει τον διαιτητό. Στα παπάρια μου. Τραβάει το. Του κλειδώνει το χέρι ο Πρίγιοβιτς πανέξυπνα και το τραβάει. Το είπε και ο ίδιος του. Βέστο. Το είπε και το άλλο. Θα δούμε το βράδυ τι ήταν. Σταματήστε ρε. Τα αγκαλιάσματα πρέπει να δίνονται όλα μπέναλτι. Και τα χέρια στην περιοχή όλα μπέναλτι. Για να περάσουμε σε ένα στυλ να δώσουμε στο παραγωγικό, στο επιθετικό ποδόσφαιρο ένα μπόνους. Τελείωσαμε εδώ. Τώρα, για άλλο ένα μάτς ο ΑΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε πίσω. Και όσες φορές απειλήθηκε έγινε για τους λόγους ότι έπαιζε σε ένα 3-5-2, δύο πλάγια back half που η άμυνα για αυτούς είναι μια λέξη άγνωστη. Μιλάω για τον Κίτσιου. Και μιλάω και για τον Δελιγιανίδη. Δύο καταφύσιν μπακ επιθετικούς, κοντούς. Αν θες και τον Μαλεζά βαλέ, διότι η πρώτη φορά έπαιξε μαζί τους. Ποιον? Τον Μαλεζά. Μην πηδάς κουβέντα, ρε, άλλο θέλω να πω. Το 3-5-2, οι δύο μπακ χάψου ήταν στα μαρκαρίσματα, δεν νοιάζε μα ήταν καινούργοι. Δεν μαρκάρουν! Δηλαδή, άμα πας εσύ με αυτά τα μάγουλα, σε αυτά τα κιλάκια τους, θα τους περάσεις 10 φορές τις 3. Δεν έχεις. Και ήτανε συγκλονιστική, πολύ καλή, η στόπερ του ΠΑΟΚ. Σαν να δίνουν καμπανάκι στον Ίβιτς να του πούνε 3-5-2 με την Σάλκε Ίβιτς. Βγαίνανε ιδιαίτερα ο Κρέσπο, πολύ από την πλευρά του Γιαννούλη, Βολίδα και ο Μαλεζάς. Και από την άλλη μεριά ο Βαρέλα πήγε πολύ καλά πάνω στο Γουινές, τον οποίο ο Γουινές τον έκανε σαν να ήταν ο χειρότερος φορ της κατηγορίας. Ναι, το ότι ο ΠΑΟΚ απειλήθηκε. Ήταν επειδή έκανε rotation του Ταχαμών στους πλάγιους back half. Το Δελιγιανίδη δηλαδή, ένα καταφύσιν επιθετικό back και το Κίτσιου, οι οποίοι πίσω και ξεκρά να γυρίσουν και είναι στο ένας με έναν δύσκολοι. Το ότι η Ξάρδη επίσης δεν έβαλε τέρμα έχει να κάνει ότι έχει δύο κρυάρια στις πλευρές, τον Τριάδη και τον Γέρο τον Σολτάνη. Δηλαδή όταν μπήκε ο Λάζης μετά, εκεί έγινε το πρόβλημα αρκετά ορατό. Τώρα, το Βασιλακάκι τον εξαφανίσανε, έπιασε το τόπ και ο Βασιλακάκης, τέλος, δεν υπήρχε Βασιλακάκης, δεν υπήρξε Καμαρά, στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός ο Ντελούκας. Ο Ντελούκας έπαιζε για τρεις, ναι. Ο κεντρικός σκαφ, εκπληκτικός. Για 35 λεπτά, για 35-40-41 λεπτά δεν ακούστηκε η λέξη Βασιλακάκης στους μπαγλαμάδες που κάνανε την αναμετάδοση, ο ένας είναι και φίλος μου, ούτε ο Καμαρά. Ο Πάγκος, πολύ καλές, πολύ καλές μετάδοσεις. Θα πρέπει λίγο να μην το κάνουν έκθεση ιδιών, να μην εξιστορούν γεγονότα. Θέλουμε τις φάσεις, θέλουμε τους παίκτες, θέλουμε την κάλυψη. Δεν μας νοιάζει πόσα μάτς έπαιξε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τα θέλουμε και αυτά, αλλά φτάνει. Διακογιάννηδες δεν θέλουμε να είστε. Ήταν ένα μπρίο. Τα περαμέντο, εκπληκτικό, είχε φαντασία, είχε ουσία, δε. Αυτά τα λένε αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα. Αυτοί που ξέρουν μπάλα θέλουν να ακούσουν. Και επειδή θέλουμε να ακούσουμε, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ με αυτά τα τρία τα center back που είναι φορμαρισμένα, με άλλους back, το Μάντος και το Λέοβατς, έχουν με το Στομάτς με τη Σάλκε μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Εάν δεν πιάσει το ρατσιστικό τον Ίβιτς και βάλει μέσα στη θέση του Κάνιας και τον Γκάτσε για να έχει ένα καθαρό κόφτη, να κόβει χαμηλά, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί λείπει δυστυχώς Γκάνιας στο παιχνίδι της Πέμπτης. Το ότι δεν έβαλε κολοπάο σε ένα πολύ ωραίο σύστημα, το οποίο δύσκολα χάνεις, είναι γιατί το στο 3-5-2 ο ένας ήταν στο σταφόρ ο Κλάους και ο άλλος ήταν ο Τζάλμα Κάμπος. Δηλαδή ο Τζάλμα Κάμπος θα κάνει στις 15 φάσεις ένα γκολ και ο Κλάους, άμα τον βάλεις ένα διδόροφο πούλμαν και το πεις σούταρε να πούμε το πούλμαν και βρες φτερό, φανάρι, τζάμι, οροφή, αυτός θα βρει το διερχόμενο απέναντι αυτοκίνητο που θα έρχεται από την αντίθετη πλευρά, από τον αντίθετο το δρόμο. Είναι σε αθλία κατάσταση. Είναι με τον Καρντόσο να τους πάρεις και τους δύο, να τους βάλεις να πούμε σε ένα Σουζούκι Βιτάρα, να πάρεις και τα όπλα που παίρνει ο Κλάους και να πάρει για κυνήγι πάπιας, χήνας,
ξέρω εγώ, Σαφάρι κτλ. Για τον το, Καρντόζο με τον Κλάους. Τι το πετάει τον Καρντόζο στον Ολυμπιακό. Τόσο μαλάκες είναι και αυτοί. Ευτυχώς δηλώσανε τον Ασαριφάτ και θα πάνε στην Τουρκία με τον Ασαριφάτ γιατί ο Ντέγε δεν παίζει. Θα πηγαίνω με τον Καρντόζο. Τεράστιο ρε φίλε, αληθεία, τεράστιο. Μπούφωνα που. Τεράστιο, τεράστιο. Αλλά θυμίζει συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα που τη φόρεσε παικταράς Έλληνας. Θεός παικταράς Έλληνας. Τζόρνταν, να πω κάτι για τον Κώστα. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, θα πείτε ότι γουστάρετε, έχουμε πολύ χρόνο. Ο Μπίζεσβαρ σήμερα είχε τα χειρότερα χτυπήματα της μπάλας σε στημένα χτυπήματα. Τα χειρότερα χτυπήματα της μπάλας. Ο Μπίζεσβαρ σήμερα για πρώτη φορά ήταν άθλιος στις ασίστ και στις εκτελέσεις. Γι' αυτό το σκοράρα μου πιστεύω. Ίσως και γι' αυτό τον λόγο. Ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε ο Μπρίγιοβιτς μέσα και τον έπιανε ο Λισγάνας κτλ. Ο συνδυασμός ότι αυτοί δεν βάλανε γκολ είναι ότι τα χτυπήματα της μπάλας, γιατί κέρδισε πολλά ο Πάοκ φάουλ και κόρνερ, το 90% ήταν άθλια. Πανάθλια. Λοιπόν, πες για το μάτς και θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Αλληλοτραβούσαν τις κοτσίδες τους αυτοί. Προχωρήστε. Λέγε τότε. Να ξύσω τις μασχάλες τώρα λίγο. Μην θα βρωμίσουμε εδώ μέσα. Ξύσε, ξύσε. Να γελάσουμε λίγο. 15. Λέγε. Να γελάσουμε λίγο. Πέστα, μείον 15. Την καλύτερη μπάλα παίζω όμως και το λέει όλος ο κόσμος. Βλαδιβοστόκ. Παιδιά. Βλαδιβοστόκ. Σιβηρία. Προχώρα. Πότε έγινε αυτό. Πού έγινε αυτό. Στην Ξάνθη. Εντάξει, λοιπόν, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα σήμερα το παιχνίδι ήταν. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέσα σε τρεις μέρες. Δύο παιχνίδια. Με την πιο αντιπαθητική ομάδα της Βορείου Ελλάδος και τον πιο αντιπαθητικό παράγοντα πρόεδρό της. Για μένα και για τους περισσότερους. Ναι. Άμα κάνουμε ένα γκάλο λοιπόν, ναι, στο Βαρδάρι, στους 100, οι 90 θα σου πούν η πιο αντιπαθητική ομάδα. Ωραία. Λέγεται Ξάνθη και παράγοντα Ισπανόπουλου. Διότι δεν νοείται αντιπαθητικέστατε. Πανόπουλε, να υπάρχει το πέταλο 20 ευρώ εισιτήριο. Δεν υπάρχει κανένα πέταλο. Δεν υπάρχει κανένα πέταλο στην Ελλάδα σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, σε παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ Ολυμπιακού και ανάποδα και όπως θέλετε, να υπάρχει 20 ευρώ εισιτήριο. Λοιπόν, εσύ, σταμάτα ρε. Πάλι να λέω με διακόπτη, σταμάτα. Καπιταλισμός είναι. Άμα θες και με τον Ολυμπιακό βάλω 10 ευρώ στα πέταλα. Άμα θες πηγαίνεις. Ναι. Κομπλεξικό πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Λοιπόν, είναι αντιπαθητικό το πράγμα αυτό. Τώρα εσύ αν έχεις συμπάθεια στον αντιπαθητικό και εσύ για μένα γίνεσαι αντιπαθητικό. Στο μήνυμα αυτό θα απαντήσεις. Ναι. Ηρακλήδια. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι με τον Κυριακή, τα έχουμε πει 100 φορές. Ξαναψάξτε το. Ναι. Λοιπόν, και επειδή δεν έδωσε ο Κίζας σε εκείνη την περίπτωση κίτρινη κάρτα, αν θέλετε, η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κάμπος, έμεινε σιωπηρή τιμωρία τρεις εβδομάδες, δεν ξανασφύριξε. Διότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά τον Ηρακλή, πάω ο Ηρακλής, έπαιζε ο Πάοκ μέσα στον Καρεσκάκη. Τον καθάρισε το σύστημα για τρεις εβδομάδες, δεν έπαιξε. Και τι έγινε, τον καθάρισε, λοιπόν, γιατί με νοιάζει εμένα. Δεν καθάρισε κανένα κλειδί. 7-0 έπρεπε να χάσει ο Ηρακλής εκεί το παιχνίδι. Ιδιαιτησία. Πάμε παρακάτω, δεν καθάρισε. Δεν καθάρισε. Μίλησα με την ίδια την οικογένεια του Κυριακήδη. Δεν ήταν πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Η οικογένεια του Κυριακήδη. Ναι, πάμε παρακάτω λέω. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Έπαιξε λοιπόν σε τρεις μέρες δύο παιχνίδια με την πιο αντιπαθητική ομάδα και την έβαλε στα καρέ της και τις δύο φορές. Έφαγε πολύ ξύλο και τις δύο φορές. Οι ποδοσφαιριστές φάγαν πάρα πολύ ξύλο από αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι καμιά άλλη ομάδα δεν έχει φάει τόσο ξύλο μέσα στην Ξάνθη. Αυτή πιθανόν είναι και εντολή του, πώς το λένε, και του γραφικού. Του Κασναφέρη. Του κατακόκκινου Κασναφέρη. Έχει πιάσει τα πόστα λοιπόν ο Ολυμπιακός. Στην Ξάνθη καταφέρει, στο Κολοκοτρονίτσι υπόλοιπο. Τον Καγκάτσι είχε. Λοιπόν, μη με αντιμιλάς τώρα, άστο. Δεν σε αντιμιλάω, λοιπόν. Τον Καγκάτσι είχε ο Καζαφέρη. Έχει γίνει rotation σήμερα, υποχρεωτικό rotation. Δεν έγινε και μεγάλο πολύ. Τέσσερις παίκτες καινούργοι. Χαρίς μ' άρεσε. Ναι, τέσσερις παίκτες καινούργοι, δεν παίξαν ποτέ μαζί τους όλοι αυτοί. Λοιπόν, ήταν η περσινή ενδεκάδα. Παρακάτω. Λοιπόν, υποχρεωτικό το rotation, διότι την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι. Σωστό. Δεν χάλασε και τίποτα τώρα, ο Ολυμπιακός δεν χάνει με τίποτα, βλέπετε. Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι δεδομένη και καπαρωμένη. Το κύπελο.
Δηλαδή το κύπελο, το κύπελο είναι, πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι στο τελικό, θα δούμε τώρα. Θα δούμε, ναι. Χίλια δυο μπορεί να συμβούν. Λοιπόν, η προοπτική του κυπέλου πιο κοντά από όλες. Ωραία, γρήγορα όμως. Πάμε την πόλη, ναι. Τι γρήγορα όμως. Μιλάει η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνισμού τώρα. Του ελληνισμού. Λοιπόν, ναι, με δυο πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να μιλάω τώρα 5 λεπτά εγώ και 5 ο Μάριος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δημοκρατικό. Συγγνώμη, σπάρτε να πάτε την εκπομπή, ρε φίλε. Πολλά τα κάνουμε. Θα βαλέει, ρέμισε λίγο. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Άρα, Γιώργο, 5 λεπτά ο Τζόρνταν. 10 λεπτά ο Τζόρνταν. Μην εγκαταστήκω. Μετά θα λες με διακόπτηση. Μετά θα λες με διακόπτηση. Λέγε. Οπότε λοιπόν έγινε αναγκαστικό rotation και λογικό είναι κάποια στιγμή να δυσκολευτεί και στον γκολ. Βέβαια το γκολ πάλι μπορούσε να έρθει, αλλά ο Κίζας δεν το έδωσε. Αν ήταν ας πούμε στη θέση ο Ολυμπιακός, πιστεύω ο Κίζας ελέγχεται στο πειθαρχικό κομμάτι ιδιαίτερα και στη φάση του Πρίγιοβιτς εγωλό στο 90 που τον είχε πάρει αγκαλιά ο Λυσγάρας και τον κρατάει εκεί αγκαλιά μισό λεπτό και στο τέλος πέφτουν και οι δυο μαζί κάτω, τον ξαπλώνει με λίγα λόγια κάτω. Ζάμπος. Είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι την οποία μπορούσε να την πάρει και να του πάρει το πέναλτι. Ο Παοξής Κίζας δεν το έδωσε. Λοιπόν, ναι, ο Αποέλ Κίζας, ο φίλος του Ραπτόπουλου δεν το έδωσε. Λοιπόν, εγώ στη δράμα. Ναι, στη δράμα δεν ξέρω αν πάει, αλλά στα γυμναστήρια πάτε μαζί. Δεν το έδωσε λοιπόν. Στις φοιτίες που καλλιεργείτε εκεί στη δράμα δεν το έδωσε. Εγώ είπα τον Κίζα άμα προθέσει στο ραδιόφωνο, αν παίξει καλά ο Κίζας 50 ρίσιος, θα του δώσω συγχαρητήρια. 100 φορές. Ναι. Εάν κάνει λάθη θα του κράξω. Καλά, αυτό που δεν του δίνει χαρτί. Ναι. Μπράβο. Εννοείται, του κράζω τώρα διότι δεν έπαιξε σωστά. Έτσι. Φόρτωσε την ομάδα, ανέφτηκε το ξύλο δηλαδή που έδωσαν οι Ξανθιώτες εκεί ποδοσφαιριστές. Είναι αλυταράδες αυτοί. Είναι ναι, είναι αλυταράδες. Τι να κάνουμε λοιπόν. Νομίζω ότι ακόμα μία παραδοχή από τον προπονητή της Ξάνθης, Λουτσέσκο, ότι ο Πάκου παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ήταν ευτυχία λέει, να σταματήσουμε αυτή τη μειωτική ομάδα. Έστω με ισοπαλία, να πάρεις πόντο από αυτή την ομάδα. Φωνάζετε ακόμα μία αναγνώριση λοιπόν από αντίπαλο προπονητή. Νομίζω. Φωνάξατε τους ανθρώπους πομάκου. Δεν είναι πομάκι, οι περισσότεροι. Καλά, στην Ξάνθη δεν είναι και πομάκια, δηλαδή κακό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έβαλε ένα ευρώ εισιτήριο για τις γυναίκες και τα παιδιά και δεν πήγανε. Δεν το γουστάρουν και στην Ξάνθη. Κάνε όσο σούμορ θες. Κάνε όσο σούμορ θες. Αυτό εδώ. Αν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια, δηλαδή ειλικρινά. Κάνε μας μήνυση άμα είναι. Όχι, θέλω άλλο σχόλιο. Ξάνθη δεν έχει υπομάκια, δεν κατάλαβα. Τι είναι υπομάκι, για πες. Δεν ξέρω, έχει. Τι είναι υπομάκι. Τι είναι. Τι είναι υπομάκι. Τι είναι υπομάκι, τι κακό αυτό λέει. Τι είναι υπομάκι. Είναι κακό λέει. Υπομάκι σημαίνει αυτομάτως δεν είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω. Πρώτον, και αν ας πούμε. Επίσης είναι κακό. Πώς, άμα είναι Νιγηρία. Αν κάποιος δεν είναι Έλληνας. Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει. Τότε γιατί δεν νιώθει θυγμένο. Ο Μπαργκάν, α πούμε, είναι πομάκο Έλληνα. Εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει. Βρισιά είναι. Ναι, γιατί δεν του βρίσκουν ανθρώπου. Βρισιά είναι το πομάκο. Και όλη τη Θράκη. Βρισιά είναι. Και σε εποχέ τέτοιε με όλα αυτά που γίνονται. Ευαίσθητε, ναι. Ευαίσθητε. Εντάξει. Καλά κάνω και μαζί και άλλοι βουλγάροι. Όχι, εγώ θα το δεχτώ. Κάνω πλάκα. Βρέχει κάποιον να το δεχτώ. Άμα είναι για μην παρεξηγήσει όντω όταν μα λένε εμά ότι έχουμε Θεσσαλονικιό γενικά θέμα. Είμαι βουλγάρο για να με το πει. Βρίζεις κάποιον όταν δεν είναι. Όταν είναι, δεν έχει νόημα. Τελείωσες. Λοιπόν, κάτσε να τελείωσε. Τώρα, το μεγάλο παιχνίδι. Το μεγάλο παιχνίδι είναι. Α, θέλω να πω κάτι για τον Βαρέλα και για τα πίσω για την άμυνα. Βλέπεις από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η άμυνα γίνεται καλύτερη. Ο Βαρέλα γίνεται καλύτερο. Και χαμηλά ακόμα. Καλά, ήταν μην ήταν αυτά. Γιατί έπαιξε με μια σοβαρή αντίπαλο. Τρία στόπερ, φαίνεται ο Βαρέλα. Άμα παίξει δύο στην ευθεία και παίξει μπάλα ανοιχτή, θα σε επιδείξουν τα άματα ο Βαρέλα. Άντε τα χαμηλά. Θα δούμε, ναι. Άντε την μπάλα, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Κλάρο, νομίζω καλά έκανε σήμερα και τον έβαλε, άσχετα αν δεν μπορεί να παίξει. Γιατί καλά έκανε. Να σου πω. Γιατί. Διότι θα ξεκινήσει με Κλάου στη Σάλκε και έπρεπε να είναι και στο αγωνιστικό κομμάτι, στο ρυθμό δηλαδή τη ομάδα. Σάλκε με τον Κλάου θα πάτε. Ναι, με ποιο. Δεν θα βάλετε κόμμα τίποτα. Κάτσε λίγο. Δεν μπορεί να παίξει ο άλλο. Ο Πρίγκοβιτ δεν παίζει. Ο άλλο πλατιποδία. Ο Φόρ θα παίξει που είναι ο Κλάου. Πρώτον, το στηρίζει στο ψυχολογικό κομμάτι και φυσικά του θα θέλει να τον έχει στο ρυθμό τη ομάδα. Τον είδα, τον έκανε αλλαγή. Τι ωραία στήριξη πήρε. Καλά, τι να κάνουμε. Τον έκανε για να βγάλια, ναι. Καλά, τον έκανε για, και, για να τον, και για να τον προστατέψει λίγο ακόμα. Πολύ πιθανό να τρώει και αυτό ακόμα μια καρατιά. Ναι. Λοιπόν, και επίση ναι. τον έκανε να τον έχει και πιο ξεκούραστο, να τον έχει και να βάλει και τον Πρίγκοβιτς. Μπα και βάλει και τον κόλ. Μπα και με βουρκωμένα μάτια ο Κλάου. Κλωτσούσε. Είσαι βουρκωμένα μάτια. Όχι, όχι, δεν είδα εγώ κάτι. Κλώτσε ένα μπουκάλι. Τέλο, τέλο, παιδιά. Εγώ συντονίζω. Λέγε Γιώργο. Ναι. Σ' ακούω. Μην το είπε στη μέση του. Πάλι πάω. Πάλι. Ναι, πάλι πάω. Πάλι. Και σήμερα δεν κερδίσαμε. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το rotation. Το οποίο έπρεπε να γίνει βέβαια, δεν κατηγορούμε τον προπονητή.
Πιστεύω το ότι η έλλειψη του Κάνιας έπαιξε ρόλο στο ότι μπορούσαν τον Μπίσεσβαρ και τον φιλούσαν πιο καλά. Μου φάνηκε ότι είχε και μάλιστα και ατομικό. Έκανε και μαρκαρίσματα πλαϊνά στην πλευρά του. Έκανε και ντουμπλαρίσματα αμυντικά στην πλευρά του Θελιανίδη ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ήταν πολύ. Στο δημιουργικό κομμάτι δεν ήταν καλός. Μου φάνηκε ότι είδα και ατομικό μαρκάρισμα μέσα στο πρώτο μάτς από τότε που έγινε ο Μπίσεσβαρ αυτός που θέλαμε και περιμέναμε να έχει ατομικό μαρκάρισμα. Αυτοί οι δύο μικροί που παίξαν, οι πλάγοι μπακ μας δείξαν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι. Ο Κίτσιου ξέρουμε ποιος είναι. Δεν τυχαίο ότι με το που αλλάζει ο Τριάδης και δεν ξέρω εκεί ο Λουτσέσκου γιατί άργησε να την κάνει τόσο πολύ αυτή την αλλαγή. Αλλάζει άρδιν όλο το παιχνίδι. Και ο Πάκο εξαφανίζεται και έχει θέματα γιατί πρέπει να κρατήσει την μπάλα από πίσω. Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το μάτς. Ο Τζάλμα κάπως έχει θέμα μόνο με τον γκολ γιατί πιέζει, κλέβει και μπάλα. Δίνει ουσιαστικά έτοιμο γκολ στον Αθανασιάδη. Δεν κερδίσαμε. Η ομάδα όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Εντάξει, χάθηκε απλώς το παιχνίδι και τελείωσε. Το πρόβλημα αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Ναι, δεν φταίει κανένας. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν φταίει κανένας δηλαδή σήμερα. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι έγινε κάτι λάθος κτλ. Ναι. Δεν μπορεί ότι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, σταμάτα, είπαμε. Τζόρνταν, το είπα και στην προηγούμενη Κυριακή. Μην και όποτε με διακόψε, το λέω συνέχεια. Μην κάνετε διάλογο. Το ρόλο του καλού παιδιού του ΠΑΟΚ δεν στον παίρνει.